Οι δρόμοι του κρασιού μας οδήγησαν στο σημερινό επεισόδιο μέχρι τη Θράκη. Μπορεί η συγκεκριμένη αμπελουργική ζώνη να μην έχει μέχρι στιγμής ίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, στο παρελθόν όμως έβγαζε διάσημους ονομαστούς ίνους. Τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στον ινοτουρισμό με επισκέψιμα ενοπία σε Ξάνθη και Κομωτινή. Η πρώτη μας στάση ήταν τα Άβδυρα. Ονομάζομαι Γιώργος Βρουβουκέλης, είμαι υπεύθυνος παραγωγής και γεωπόνος στο κτήμα Βρουβουκέλη. Η φιλοσοφία μας είναι να παράγουμε κρασιά που προέρχονται από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας. Καλλιεργούμε περίπου 130 στρέμματα αμπελώνα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Αβδύρων, στις λοφώδες εκτάσεις. Ο κύριος όγκος μας είναι λευκά, ροζέ και κόκκινα κρασιά. Εμφιαλώνουμε περίπου 80.000 φιάλες το χρόνο. Και η φιλοσοφία που ακολουθούμε είναι να αναδείξουμε τις τοπικές γηγενείς ποικιλίες όπως το παμίτι, το μαυρούδι, αλλά και ποικιλίες ελληνικές ευρύτερα γνωστές όπως το λιμνιό, το ασύρδικο, ο ροδίτης, και να καταξιώσουμε το ελληνικό κρασί και σε διαγωνισμούς αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Η αμπελουργική ζώνη της περιοχής, υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί. Πρέπει να εκτείνεται κοντά στα 350 στρέμματα αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε περίπου 130 στρέμματα. Χωρίζεται περίπου σε δύο ζώνες. Μία εδώ, λοφώδη είναι όλη βέβαια. Μία εδώ πέρα που ονομάζεται Χειρόδοσος από παλιά η περιοχή. Και μία προς την παραλία των Αβδύρων, που εκεί πέρα είναι πιο πυλώδη τα χώματα και ταιριάζουν πιο πολύ σε κόκκινες ποικιλίες. Και έχουν και περισσότερο την άβρα από τη θάλασσα. Η όλη περιοχή φυσικά είναι ιστορική. Τα Άβδυρα πάντα ήταν κυρίως κατά την αθηναϊκή ηγεμονία ήταν η ακμή τους. Ήταν ένας μεγάλος σιτοβολώνας και υπήρχε και η αμπελοκαλλιέργεια. Προϊόντα και αγγεία με το σήμα του γρίπα, όπως θα το δούμε είναι και το σήμα που χαρακτηρίζει και το δικό μας ενοπείο, έχουν βρεθεί σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου και είναι το σήμα κατά δεθέν, ας το πούμε, της ποιότητας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα από την περιοχή. Είναι ξηροθερμικό το κλίμα, παρόλο που είμαστε τόσο βόρεια. Οι βροχοπτώσεις στην περίοδο του καλοκαιριού είναι μετριασμένες. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να καθυστερεί ορίμανση παραπάνω και να έχουμε πιο καλή φαινολική ανάπτυξη. Στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, τα κρασιά μας είναι πιο γεμάτα και πιο δεμένα, στα κόκκινα κυρίως. Και βοηθάει πάρα πολύ και τα ψυχρά ρεύματα που έρχονται από τη θαλάσσια άβρα, του Θρακικού πελάγους, να έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα και τη φρουτάδα στα λευκά και τα ροζέ κρασιά μας. Εδώ τι ποικιλίες κυρίως καλλιεργούμε? Εδώ είμαστε τώρα στο μικρό κομμάτι δίπλα στο ενοπείο. Αυτή τώρα η ποικιλία που βλέπουμε είναι το λιμνιό. Είναι μια ποικιλία που προσπαθούμε εδώ και 4-5 χρόνια να την αναδείξουμε και μόνη της. Θα το δοκιμάσουμε και το κρασί μαζί μετά. Λιμνιό λοιπόν να παμίτι. Και παμίτι μαζί, ναι. Τη δικιά μας τοπική ποικιλία εδώ, η Θρακική, την οποία προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να βελτιώνουμε και να παράγουμε όσο το δυνατόν. Πάμε λίγο και μέσα να δούμε
και κάποια χαρμάνια ή μονοποικιλιακά κρασιά που φαντάζομαι οριμάζουν στα βαρέλια. Ναι, φυσικά. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που ξεκινώντας η άνοιξη μπαίνουμε σιγά σιγά στη μυλογαλακτική ζώνη. Πολύ ωραία. Οριμάζουν και τα κόκκινα και κάποια λευκά. Ναι. Να δοκιμάσουμε κάτι, Γιώργο. Γιώργο, ας δοκιμάσουμε το γλυκό. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά μου. Ένα γλυκό, λιαστό κρασί, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη φάση ορίμανσης, είναι 3 χρόνια που οριμάζει. 3 χρόνια. Ακριβώς. Αρκετά. Αρκετά. Mm-hmm. Και πάμε για ακόμα 1 χρόνο. Είναι κλειστό ακόμα μεν, αλλά θα το δεις τη γεύση, τι ακριβώς εννοώ. Είναι συνδυασμός 3 ποικιλιών, Σοβινιόν, Ασύρτικου και Ζουμιάτης, θρακική ποικιλία, το οποίο έχει λιαστεί περίπου 10 μέρες και μετά προχωρήσαμε σε κλασική υνοποίηση. Έχει ωραία αρώματα, αρκετή σταφίδα μου βγάζει στη μύτη και έχει εξαιρετικά ισορροπημένο στόμα. Και πολύ αρωματικό. Έχει πολύ περισσότερη ένταση στο στόμα από ότι στη μύτη. Η μύτη είναι ακόμα κλειστή, αυτό θα είναι κλειστή. Αλλά το στόμα του είναι εξαιρετικό. Ναι. Σε ζάχαρη είμαστε αρκετά, πάνω από 100. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ξεπερνάμε τα 100 γραμμάρια. 110 εκεί. Και αλκοολικά είμαστε κοντά στο 12,5. Δεξαμενές, είμαστε στον χώρο του εινοποιείου, της δουλειά μας. Τι έχουμε να δοκιμάσουμε εδώ? Θα δούμε τώρα κάποια κόκκινα που είναι έτοιμα στο τελικό, ας το πούμε, πλάνο, για να μπουν στο μπουκάλι. Εδώ τι θα δοκιμάσουμε, είναι γκλεταρισμένο? Ναι, είναι έτοιμο. Ωραία. Έλα. Βλέπεις, φαίνεται η παλαίωση, η ορίμανση πλέον. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει. Και είναι ένα έτοιμο κρασί για να μπει πλέον στο μπουκάλι. Γεμάτο, υπάρχει ισορροπία του ξύλου μέσα. Ακριβώς. Πολύ καλή, δεν καλύπτει το φρούτο. Πολύ ωραίο φρούτο. Αυτό πέρασε 12 μήνες στο βαρέλι. Ακριβώς. Ωραία. Και πρόκειται να αφιελωθεί σύντομα. Πάντως είναι και πολύ όριμες οι τανίνες. Ακριβώς, ναι. Το γκρούπι γκάμα περιλαμβάνει blend, όπως γνωρίζει και ο καταναλωτής
ξενικών και ελληνικών ποικιλιών. Αυτό χαρακτηρίζει συνήθως την σειρά Άβδυρος. Μια πιο εκλεκτισμένη σειρά είναι η σειρά Λαγάρα, που δίνει έμφαση περισσότερο σε ξενικές ποικιλίες. Και υπάρχουν και μονοποικιλιακά και λιμνιό, λιμνιό και ασύρτικο, ασύρτικο και το Ροδίτης, τα οποία συνήθως ο μεγαλύτερος όγκος εξάγεται. Αυτή είναι μια καινούργια τάση που έχει δημιουργηθεί ανά τον κόσμο και προσπαθούμε και εμείς να την κυνηγήσουμε. Γηγενείς ποικιλίες, ποικιλίες που χαρακτηρίζουν τη δουλειά που γίνεται και στον οποίο, αλλά πιο πολύ τον τόπο από τον οποίο προέρχεται το σταφύλι. Στην υγειά μας, Γιώργο. Στην υγειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.